πάλι με μάσκες. Κυρίως για να προστατεύσω και τους άλλους, γιατί είναι απαραίτητο να κρατήσουμε όλοι υγιείς. Άλλοι με αντισηπτικά και μαντιλάκια. Ναι, αντισηπτικό στα χέρια και μάσκα. Καθημερινή ρουτίνα έχει γίνει πλέον για τους Αθηναίους τα μέτρα αυτοπροστασίας όταν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσο μπορώ τα αποφεύγω, γιατί ανήκω και στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Προσπαθώ να αποφύγω όσο μπορώ το συνωστισμό. Δεν βάζω μάσκα. Μετά πάμε στον πανικό, θεωρώ, και θεωρώ και ότι η μάσκα δεν κάνει τίποτα ουσιαστικά. Απλά να πλένουμε τα χέρια μας καλύτερα και να προσέχουμε σίγουρα που αγγίζουμε. Υπάρχουν και εκείνοι που φεύγουν ακόμα και από την Αθήνα μέχρι να κοπάσει η φρενίτιδα του κορονοϊού. Θα πάμε Καρδίτσα για να αποφύγουμε την όλη κατάσταση, γιατί νομίζω ότι εντάξει, θα είμαστε πολύ πιο ασφαλείς στην επαρχία από ότι εδώ με τα μέσα. Έκτακτα μέτρα αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στα μέσα μαζικής μεταφοράς για την προστασία των επιβατών αλλά και των εργαζομένων. Ενώ σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν αποκλείεται και ο περιορισμός της λειτουργίας των δημόσιων συγκοινωνιών, αν και εφόσον χρειαστεί. Οι συνάδελφοί μας που έχουν άμεση επαφή είναι οι σταθμάρχες, είναι οι ελεγκτές εισιτηρίων, είναι οι εκδότες με τα χρήματα συνέχεια. Δεν τους έχουν φροντίσει να έχουν βάλει γάντια οι εκδότες που ανταλλάσσουν χρήματα όλη την ώρα. Μας είπαν ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη στην αγορά από γάντια και αντισηπτικά και θα προσπαθήσουν μέσω του κρατικού μηχανισμού να βρουν. Μετά από συνάντηση που είχαν οι διοικήσεις των αστικών συγκοινωνιών με τα συναρμόδια υπουργεία, αποφασίστηκε μια σειρά ενεργειών που θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή. Όπως οι απολυμάνσεις σειρμών και οχημάτων σε ημερήσια βάση. Η προβολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσα από βίντεο και αφίσες και η προμήθεια αντισηπτικών και γαντιών στο προσωπικό. Αντισηπτικό. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό. Με δικά μου έξοδα όμως, όχι με έξοδα της εταιρείας ή του κράτους ή του Υπουργείου Συγκοινωνιών κτλ. Πολλοί είναι οι επαγγελματίες οδηγοί που έχουν πάρει ήδη τα μέτρα τους, καθώς καθημερινά έρχονται σε επαφή με εκατοντάδες κόσμο. Πιστεύω εντάξει, οι ιούς έχουμε συνέχεια με τόσο κόσμο, λογικό είναι. Αλλά προσαρμοζόμαστε. Με το email που μας ήρθε και με τις οδηγίες, πιστεύω να ηρεμήσουν λίγο πιο πολύ οι εργαζόμενοι. Η ενημερωτική καμπάνια δεν αποκλείεται να ξεκινήσει και σήμερα μετά τη λήξη της βάρδιας, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στα μέσα που εξυπηρετούν αεροδρόμιο και λιμάνι.